Το λόγο έχει η ειδική αγορήτρια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, κυρία Διαμάντου Μανολάκου. Ορίστε, κυρία Μανολάκου. Ναι, ευχαριστώ. Η μορφή, κατεπήγοντος, εμείς θα επιμείνουμε σε αυτό, έχει στόχο να υπηρετήσει όσο το δυνατόν τις μικρότερες αντιδράσεις. Αυτό έκανε άλλωστε η κυβέρνηση και με την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου, αλλά και με τις αντεργατικές αλλαγές της τελευταίας στιγμής πριν κλείσει η Βουλή. Βεβαίως τα ίδια κάναν και την ίδια μεθοδολογία ακολουθούν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις όταν σκοπεύουν να περάσουν προκλητικά, αντιλαϊκά και αντιδραστικά μέτρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του νομοσχεδίου και στα 5 κεφάλαιά του, εμείς θεωρούμε 3 τα σημαντικότερα ζητήματα. Είναι η συγκρότηση και η λειτουργία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τη λήψη μέτρων εφαρμογής του Ευρωνησιακού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και την ενσωμάτωση της σχετικής οδηγίας για την προστασία από την επεξεργασία δεδομένων από τις αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης ποινικών αδικημάτων κλπ. Τι επισημαίνουμε κυρίως? Ότι ολόκληρο το θεσμικό οικοδόμημα που χτίζεται τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τις αστικές κυβερνήσεις των κρατών μελών και φυσικά και της χώρας μας, με βάση και το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων που ισχύει από τον περασμένο Μάιο, μαζί βέβαια και με μια σειρά άλλα αντιδραστικά νομοθετήματα, όπως η Σύμβαση Σέγγεν, το σχετικό πρόσφατο Μητρό Ονόματος Επιβάτη και άλλα, έχουν στόχους που στοχεύουν στην νομιμοποίηση ενός ολοένα πιο γενικευμένου και συστηματικού φακελώματος των λαών για τη χειραγώγηση και το αλυσόδεμά τους από τους επιχειρηματικούς ομίλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη με τις κυβερνήσεις τους που υπηρετούν ακριβώς τα συμφέροντά τους. Οι διατάξεις σε όλα τα σχετικά νομοθετήματα για τη δήθεν προστασία των ατόμων από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους είναι στην πραγματικότητα κενές περιεχομένου και ουσιαστικά ανεφάρμοστες, αφού περιέχουν τόσο αόριστες έννοιες όπως εθνική και δημόσια ασφάλεια, δημόσιο συμφέρον κλπ, οι οποίες μπορούν να δικαιολογήσουν οποιαδήποτε συλλογή, επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από δημόσιους αλλά και από ιδιωτικούς φορείς. Και ας λέει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ ότι προστατεύει από ιδιωτική εξουσία. Μάλιστα, συμπεριλαμβάνονται ακόμα και τα λεγόμενα ειδικά, δηλαδή τα ευαίσθητα, όπως αναφέρονταν παλιότερα στα σχετικά κείμενα, δηλαδή τη φυλετική και εθνική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεπιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, τα γενετικά και βιομετρικά δεδομένα, την υγεία, τη σεξουαλική ζωή, το γενετήσιο προσανατολισμό, τις ποινικές καταδίκες κλπ. Πιο ειδικά, για τα 3 επιμέρους ζητήματα του νομοσχεδίου, πολύ συνοπτικά, εμείς έχουμε να επισημάνουμε τα εξής. Πρώτον, οι λεγόμενες ανεξάρτητες αρχές, όπως ήδη από τη θέσπισή τους έχουμε αναδείξει, στην πραγματικότητα κάθε άλλο παρά ανεξάρτητες είναι. Αποτελούν και αυτές, με την όποια, αν θέλετε, ιδιαιτερότητά τους, γρανάζια του κρατικού μηχανισμού, χρησιμοποιούνται αφενός ως τροχονόμοι για τη διαχείριση των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων και αφετέρου σαν φύλλα σικής για να κρύβουν την αντιλαϊκή πολιτική και να ενσωματώνουν τους κραδασμούς από τις λαϊκές αντιδράσεις. Αυτό το ρόλο επιτελεί αντικειμενικά από την ίδρυσή της και επιβεβαιώνεται από τη μέχρι τώρα λειτουργία της
και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ανεξάρτητα, και το τονίζω αυτό, ανεξάρτητα φυσικά από καλές προθέσεις και φιλότιμες προσπάθειες που μπορεί να καταβάλουν τα μέλη και το επιστημονικό της προσωπικό. Ο ρόλος αυτός όχι μόνο δεν αλλάζει, αλλά ενισχύεται με τις προτινόμενες διατάξεις του νομοσχεδίου, με τη μεγαλύτερη ενσωμάτωση της αρχής, τόσο στο εγχώριο κρατικό μηχανισμό, όσο και στο αντιδραστικό ευρωενωσιακό οικοδόμημα. Δεύτερον, οι διατάξεις που αφορούν τα μέτρα εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων συνιστούν όχι μια συνολική εξειδίκευση της εφαρμογής του, αλλά μια στοχευμένη αξιοποίηση των λεγόμενων ρητρών ευελιξίας, που αυτός προβλέπει για τη θεσμοθέτηση ακόμα πιο αντιδραστικών παρεκκλήσεων από τους γενικούς κανόνες, ώστε ακόμα και η όποια θεωρητική γενική διαρρηκτική προστασία των προσωπικών δεδομένων περιέχεται σε αυτό να ακυρώνεται στην πράξη και να καταντά κενό πράγμα. Έτσι, ουσιαστικά, νομικός κανόνας γίνεται το γενικευμένο, συστηματικό και ανεξέλεκτο φακέλωμα από το κράτος και τους επιχειρηματικούς ομίλους, και εξαίρεση είναι η προστασία τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα πολλά, θα αναφερθώ και πιο συγκεκριμένα. Το άρθρο 22, όπως υπόθηκε και από την εισηγήτρια του Κινάλ, για τη δυνατότητα επεξεργασίας των λεγόμενων ειδικών κατηγοριών δεδομένων, δηλαδή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Ή τα άρθρα 24 και 25, για τη δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων, ακόμα και ευαίσθητων, από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για διαφορετικό σκοπό από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχτεί. Ή το άρθρο 27, για το φακέλωμα των εργαζομένων με τη συγκατάθεσή τους ως προϊόν δήθεν ελεύθερης βούλησής τους, όπως και την παρακολούθησή τους μέσω κλειστού κυκλώματος οπτικής καταγραφής, δηλαδή με κάμερες, τα δεδομένα της οποίας θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ως κριτήρια για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς και της αποδοτικότητάς τους, απλώς δεν επιτρέπεται για να χρυσωθεί το χάπι. Να είναι δηλαδή αποκλειστικά κριτήρια. Ή ακόμα τα άρθρα 29, 31, 32, 33, 34 και 35 για τη συρρήκνωση και ουσιαστικά κατάργηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, διαγραφής, εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων. Και τρίτο και τελευταίο, οι διατάξεις της σχετικής οδηγίας που ενσωματώνεται στην ελληνική ένομη τάξη με το νομοσχέδιο κινούνται στην ίδια ακριβώς αντιδραστική κατεύθυνση. Καθιερώνουν επίσης και μάλιστα βαθαίνουν το γενικευμένο και συστηματικό φακέλωμα με εξαιρέσεις που είναι τόσο μεγάλης έκτασης ώστε δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι δεν υπάρχει καμία μα καμία απολύτως προστασία. Στο στόχαστρο μπαίνει κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια και της χώρας μας, αφού επιτρέπεται η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κάθε προσώπου, χωρίς καν να είναι ύποπτος για οποιαδήποτε πράξη, απλά και μόνο για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Το ίδιο ισχύει και με τη διαβίβαση και ανταλλαγή των δεδομένων ανάμεσα στις αρχές ασφαλείας και τις ποικιλώνυμες μυστικές υπηρεσίες και τους κατασταλτικούς μηχανισμούς, όχι μόνο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τρίτων χωρών και υπερρεαλιστικών οργανισμών, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ κλπ. Για αυτούς τους λόγους καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο επί της αρχής και επιφυλασσόμαστε για επιμέρους άρθρα που θεωρούμε ότι μπορεί να βοηθήσουν. Σας ευχαριστώ, κυρία Μανολάκου.